Πού πάμε, οδηγέ? Πού μπήκαμε από εδώ? Πού εδώ μπήκαμε? Flashback. Αυτό είναι το μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνα. Περνάμε ακριβώς δίπλα του, ανεβαίνουμε αυτό το χωματόδρομο. Εκεί στο κλεισάκι έχει και δρόμο, μήπως πρέπει να πάρουμε άλλο χωματόδρομο? Δεν ήξερα και εγώ τώρα από πού ακριβώς ξεκινάει, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει μόνο πάτη. Και γυρίζαμε πάλι πίσω για να πάρουμε το σωστό δρόμο. Αυτά έχει, όταν μας καθοδηγεί ο Κιούσης. Δεν ήθελα να μιλήσω. Η συνάντηση ορίστηκε στη Νέα Μάκρη, όπου βρίσκεται και ο Χάρης, ώστε να πάμε από εκεί όλοι μαζί στο σημείο εκκίνησης της πορείας μας. Στόχος μας ήταν η κορυφή Σκάρπα, με υψόμετρο περίπου 570 μέτρα και βρίσκεται ανάμεσα στο Μαραθώνα και τη Σταμάτα, βόρεια της Πεντέλης. Εδώ είναι το μουσείο, ρε παιδί, με αυτό εδώ το μπέζ, τη έκταση του μουσείου. Το περνάμε λοιπόν αριστερά, θα έχει στο αριστερό μας χέρι μία έξοδο που θα πηγαίνει για τον Άγιο Γεώργιο, το εκκλησάκι, και εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν εδώ το χωματόδρομο, τακ τακ, για να μπούμε στο Μαύρο. Οπ, αδιέξοδο. Και γυρίζαμε πάλι πίσω για να πάρουμε το σωστό δρόμο. End of flashback. Η σωστή έναρξη τελικά είναι από το μοναστήρι εδώ, Αγίου Γεωργίου. Άγιος Γεώργιος είναι. Το Αγίου Γεωργίου. Άντε να δούμε. Ξαναμετράμε από το μηδέν. Πάμε λίγο από την αρχή. Ορίστε, από εδώ είναι πιο άνετα να πούμε και πιο εύκολο. Χωματόδρομος. Έχουμε φτάσει σχεδόν 800 μέτρα από την αφετηρία μας. Ευτυχώς που ήρθαμε με το αυτοκίνητο τελικά. Γιατί δεν ήταν και πιο. Γιατί πρέπει να κάνουμε μεγάλο κύκλο. Πίσω από αυτό εδώ την πλαγιά που βλέπουμε αριστερά μας είναι το μοναστήρι. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Εμείς είμαστε δεξιά από αυτό. Παρκάραμε στο μοναστήρι γιατί είχε χώρο. Παρκάραμε στο μοναστήρι γιατί εκεί είχε χώρο και βόλευε καλύτερα. Γιατί τα υπόλοιπα σημεία του δρόμου ήταν πολύ στενά και δεν ήταν ασφαλές για το αυτοκίνητο. Οπότε δεν είναι μακριά, είναι 250 μέτρα από την έναρξη. Και βλέπουμε μπροστά μας την κορυφή που θα ανέβουμε. Αυτή την αλπική κορυφή με τους παγετώνες. Μην ανησυχείτε, έχουμε όλα τα κομφόρ όμως. Πιολέ, κραμπών. Όλα. Γάντια, windsurf, τα πάντα. Windsurf, σωστό. Εντάξει, εγώ δεν έχω φέρει τη στολή, έχω φέρει το γνωστό χάπι όμως, τη σούπερ μαντολίνη. Και θα τη μοιράσουμε στα τρία και θα ξεκινήσουμε. Και σου παράμε πέρι στο Μανώλη να το μοιράσουμε στα δύο. Ο Μανώλης δεν χρειάζεται σούπερ μαντολίνη. Ο Μανώλης είναι ο Σούπερμαν Νόλης. Άγιε Μανώλη, μου έφερες το PlayStation που σου ζήτησα. Ναι. Θέλω το 5 το Pro. Ναι, Άγιε Μανώλη. Κώστα, πες μας τι βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, απέναντι είναι ο κάμπος του Μαραθώνα. Βλέπετε τα διάφορα υπόστοιχα που βλέπουμε τώρα είναι κατά βάση θερμοκήπια. Από εδώ είναι τα πιο φρέσκα λαχανικά που μπορείς να βρεις στην Αττική. Πίσω αυτή η γραμμή με το μικρό λεωφάκι απάνω είναι η Χερσόνησος της Κοινοσούρας. Στη γωνία που κάνει
με τη γη είναι το δάσος του Σκηνιά και απέναντι βλέπουμε την Εύβοια, την νότια Εύβοια και την κορφή της Όχης. Άμα δείτε λίγο αυτή η διπλή κορυφούλα εκεί πέρα είναι η Όχη, εκεί είναι και το Δρακόσπιτο. Κάτσε να το πλησιάσω λίγο πιο κοντά να το δείξει καλύτερα. Okay. Δύο βήματα πιο κοντά. Χριστούγεννα 2021, η κόρη μου είναι 3,5 ετών. Εννοείται ότι βάλαμε μπισκότα, εννοείται ότι βάλαμε καρότα δίπλα στο τζάκι για να έρθει ο Άγιος Βασίλης να φάει τα μπισκότα και να δώσει σωστά ράδο στα καρότα. Αλλά επειδή είναι παιδί μου, εντάξει, λίγο πριν φύγουμε, πήγε και τσίπησε τα μπισκοτάκια. Εκείνη πήρε ένα κουκλάκι σαν τον Άγιο Βασίλη και έκανε την τάιζα και τον τρεγγίνη. Τέλος πάντων, τα βάλαμε. Και ζήτησε φέτος ένα αρκούδο. Ναι, το ομολογήσω ότι είναι παιδί. Είναι η αλήθεια με το Μανώλη. Είναι έξω από το κουτί και έξω από το ψυγείο. Είμαστε στην εκπομπή Αλήθειες με το Μανώλη. Αλήθειες με το Μανώλη. Εγώ είμαι ο Μανώλης. Κατερίνα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σε κοροϊδέψαμε για πρώτη φορά. Για ακόμη μια φορά. Δεν ήρθε ο Άγιος Βασίλης το πρωί. Τα μπισκότα... Βασικά τον πατέρα σου κοροϊδεύουμε. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ο Άγιος Βασίλης πρωτοχρονιά. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την πεδιάδα του Μαραδόνα. Τα στήφη των γερμανικών ορδών λαιλατούν αυτή τη στιγμή αυτόν τον κάμπο. Εμείς έχουμε ανέβει εδώ στο βουνό και κάνουμε Αντάρτικο με τον Μανώλη. Έχουμε γυρίσει μερικά χρόνια πίσω όμως. Και θα προσπαθήσουμε να περισσώσουμε ό,τι γίνεται από τον άναρχο πληθυσμό και ή δυνατόν να εκδικηθούμε για αυτή τη σφαγή. Δεν θα εκδικηθούμε, θα αποδώσουμε δικαιοσύνη. Πού είναι η κορυφή, ρε παιδιά? Τώρα κρύβει. Εδώ. Εκεί θα πάμε. Ναι, τώρα όπου να είναι ουσιαστικά βγαίνουμε σε μονοπάτι, λέει, το οποίο δεν είναι και πολύ σαφές. Είμαστε γύρω στα 200 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα και 200 μέτρα. Να το πω σωστά. Όχι σε υψόμετρο. Από το ξεκίνημα του μονοπατιού, εδώ υπάρχει ένα πεύκο και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα άνοιγμα μικρό που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μονοπάτι. Δεν είναι ακριβώς μονοπάτι, αλλά είναι το μόνο που φαίνεται ότι μπορείς να ανέβεις. Τα υπόλοιπα έχουν μεγάλο σκαλοπάτι, δεν νομίζω ότι θα ανέβεις. Πάμε να δούμε. Πάμε, ναι. Πάμε να δούμε. Καλά, ας στάσουμε εκεί, παιδιά, γιατί με βλέπω εδώ απίστευτα γκάτια και βάτα. Ναι, τώρα ψάχνοντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πάμε και βλέπουμε. Γιατί από εδώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Τι θα αφήσουμε στο μονοπάτι μας? Μόνο ότι δεν ήθελε ο άρχοντας του Σκότους να πάρει μαζί του την κόλαση. Τα κοκαλάκια μας θα αφήσουμε εδώ. Τα κοκαλάκια μας θα τα αφήσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Κοίτα, έχει φύγει και από το κέρατο το σφύριγμα. Okay. Γενικά μην δώστε μετά χειραψία στο Μανώλη. Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Μόβ Κουκίδα, είμαστε πάνω στο μονοπάτι. Τώρα, έτσι όπως το δείχνει πιο μετά, ή συναντάμε ένα μονοπατάκι πάλι λίγο ασαφές που περνάει μέσα από εδώ αυτό το μαύρο, ή συνεχίζουμε κανονικά την πλέη διαδρομή, βγαίνουμε λίγο χωματόδρομο, κάνουμε αυτό το κύκλο. Όχι, μην το κάνουμε. Και μετά παίρνουμε όλο το διάστημα. Πάμε να βρούμε τουλάχιστον αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαι, καλά. Είμαι τώρα εδώ σε ένα βουνάκι πίσω από το Ιπεντέλη και προσπαθώ να ανέβω σε μια κορυφή. Όχι, μην το πάω. Εδώ συναντάμε μία γούβα. Κάπου εδώ τώρα πρέπει να είναι και το μονοπάτι, το οποίο θα διασταυρωθεί με αυτό που βρισκόμαστε τώρα για να ανέβουμε στην κορυφή. Οπότε λογικά πρέπει να μας βγάλει κάπου εδώ στο διάσελο. Για να δούμε. Thank you.
νομίζω εδώ κάπου πρέπει να φαίνεται. Αυτό έρχεται από δεξιά, να το. Το μονοπάτι. Και ανεβαίνουμε εδώ. Ακούμπα! Όχι! Με παίρνει ώρα! Τα καταφέραμε! Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε! Για άλλη μια κορυφή και τρεις! Μια χήμα ωραία, να την ευχαριστηθούμε. Πάτα πάτα στη ρίζα εκεί. Τέλεια. Φέρνεις από εδώ για να γραφήσεις βίντεο. Ναι. Φέρε μου τα μπάτα. Πάτα στη ρίζα εκεί του φυτού. Κούμαρα. Τέλος Δεκεμβρίου και έχει κούμαρα. Δεν θα φάμε κανένα. Ωραία! Ωραία!